Λοιπόν, αυτό είναι το φυλογενετικό δέντρο του ιού και βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες α7, α5 κλπ. Εδώ είναι ο 16 που είναι ο πιο επικίνδυνος από όλους και βλέπετε ότι έχει μερικούς συγγενικούς τύπους. Εκεί είναι ο 18 που είναι ο δεύτερος επικίνδυνότερος και έχει και εκεί ορισμένους συγγενικούς τύπους. Θα σας πω τι σημασία έχει αυτό. Και πάλι οι διάφοροι τύποι, είναι πάνω από 120 τύποι του ιού, θεωρούνται ορισμένοι υψηλού κινδύνου, ογκογόνοι, μερικώς ογκογόνοι ή πιθανόν και χαμηλού κινδύνου. Σπάνια, εδώ αναφέρομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, το γιγαντιαίο κονδύλωμα των Μπους και Λόβενστάιν, που οφείλεται στον 11, αλλά μπορεί να έχει κακοήθη πορεία. Το έχετε και εσείς τον Μπους και Λόβενστάιν, έτσι δεν είναι? Ναι, σπάνια. Σπάνια, ναι, ναι, σαφώς. Και κοιτάξτε τώρα κάτι το ενδιαφέρον. Σε όλο τον κόσμο, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας οφείλεται σε ποσοστό περίπου 70-75% σε αυτούς τους δύο τύπους, 16 και 18. Σε όλο τον κόσμο. 16 και 18, το βλέπετε. Το σκούρο είναι 16-18. Εδώ είναι οι διάφοροι τύποι στις διάφορες χώρες. Βλέπετε εδώ στην Νότια Ευρώπη, ο 16 είναι πρώτος. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, ο 16 είναι όχι μόνο πρώτος στον καρκίνο, αλλά πρώτος και σε επιπολασμό. Δηλαδή είναι ο πιο συχνός, ο 16. Ναι, 16, 45, 31 κλπ. Και διάφορες άλλες χώρες. Σε ελάχιστες είναι που δεν είναι ο 16 πρώτος. Πραγματικά, βλέπετε εδώ στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία και Ταϊουάν είναι ο 52 πρώτος, ο 16 δεύτερος. Είναι η μόνη χώρα. Αυτή είναι η μελέτη που κάναμε εμείς και πήραμε και από περισσότερα μέρη εδώ. Και σε εμάς ο 16 βγήκε πρώτος, 1,47, 53, 31 κλπ. Δηλαδή το προφίλ των Ελληνίδων ταιριάζει απόλυτα με το προφίλ της Ευρώπης, της Νοτιού Ευρώπης. Και βλέπετε ότι αυτοί οι τύποι, 16-18, είναι οι τύποι που έχουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση, το 500 που είχαμε πει στην αρχή, βλέπετε, το 500, σε σχέση με τον καρκίνο του τραχυλομήτρας, ενώ οι τύποι 6 και 11, αυτοί είναι οι δύο τύποι που κάνουν τα κονδυλώματα, βλέπετε ότι περνάνε τη μονάδα. Άρα λοιπόν, στατιστικά, δεν είναι σημαντική η συσχέτισή της με τον καρκίνο. Εάν μολυνθεί ένα άτομο από τον τύπο 16, έχει σαφέστατα υψηλότερες πιθανότητες να νοσήσει με προκαρκινική αλλίωση από ότι από τον 18 και πολύ πολύ μεγαλύτερες από ότι από τους άλλους τύπους. Είναι μια κλασική μελέτη αυτή και βλέπετε ότι μέσα σε 10 χρόνια, κοιτάξτε, οι γυναίκες αυτές οι οποίες μολύνθηκαν από τον HPV, αυτές που μολύνθηκαν από τον 16 εμφάνισαν στα 10 χρόνια 20% CAN3, που σημαίνει CAN situ στον τράχυλο της μήτρας, λιγότερο με τον 18. Και αυτή εδώ είναι η άλλη ογκογόνη τύπη. Κοιτάξτε τι διαφορά δηλαδή τεράστια υπάρχει. Άρα οι τύποι 16 και 18 είναι η κατεξοχήν επικίνδυνη τύπη του ιού. Αυτή είναι και η εξήγηση γιατί τα εμβόλια τα οποία αναπτύχθηκαν προφυλάσσουν μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί η καινούργια γενιά των εμβολίων σε 2-3 χρόνια θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, φαντάζομαι. Σήμερα υπάρχει ένα διδύναμο και ένα τετραδύναμο εμβόλιο, θα τα πούμε μετά. Αυτοί οι δύο τύποι από τους οποίους προφυλάσσουν τα εμβόλια είναι ακριβώς οι τύποι 16 και 18. Και εντελώς σχηματικά, αν μολυνθεί η γυναίκα από τον ιό και είναι τύπος χαμηλού κινδύνου, θα κάνει κονδυλώματα τα οποία είτε θα περάσουν μόνα τους, πολλές φορές γίνεται και αυτό, είτε θα θεραπευθούν. Αντίθετα, αν μολυνθεί η γυναίκα από τους ογκογόνους τύπους, τότε μπορεί να είναι παροδική μόλυνση, να δημιουργηθούν προκαρκινικές αλλοιώσεις οι οποίες να είναι ελαφρού βαθμού και να φύγουν, αλλά είναι πολύ πιθανόν να παραμείνει μόλυνση για πολλά χρόνια και να καταλήξει σε προκαρκινικές καταστάσεις και καρκίνο που θα είναι διαιθητικός. Ο τύπος 16, όπως σας είπα, και 18 είναι σε όλες τις υπήρους. Ασία, Αφρική, Αμερική κλπ. Βλέπετε το κόκκινο είναι ο 16 και το κίτρινο είναι ο 18. Οι δύο αυτοί τύποι μόνοι τους αποτελούν ουσιαστικά το 70-75% των καρκίνων τραχύλου μήτρας σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα αυτό, γιατί ακριβώς όταν θα μιλήσουμε για τους άλλους καρκίνους που προκαλεί ο ιός, θα δείτε ότι και εκεί
κατά κανόνα και σε συντριπτική πλειοψηφία ο τύπος 16 είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τον καρκίνο και σε άλλα όργανα. Μπαίνει ο ιός μέσα στο κύτταρο και ουσιαστικά μπαίνει μέσα στον πυρήνα και το κυκλικό DNA είτε απλώς πολλαπλασιάζεται και γίνονται καινούργια ιοσωμάτια, είτε αλλοιώνει τον πυρήνα και έχουμε την διαδικασία της καρκινογένεσης. Ας μην μπούμε εδώ πέρα σε λεπτομέρειες. Ο οργανισμός αντιδρά με χημική ανοσία, δημιουργία αντισωμάτων δηλαδή, και με κυταρική ανοσία, δημιουργία με την δράση των κυταροτοξικών ταφλεμφοκυτάρων. Η ιδιαιτερότητα του HPV όμως είναι ότι δεν εισέρχεται στο αίμα, δεν προκαλεί ιεμία ο HPV, είναι ένας επιθυλιοτρόπος και δερματοτρόπος ιός. Παραμένει δηλαδή ουσιαστικά στο επιθύλιο, στο δέρμα και γι' αυτό ακριβώς μετά από φυσική μόλυνση η χημική ανοσία δεν είναι επαρκής. Δηλαδή δεν ισχύει το ότι αν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό και φύγει φερρυπίνο ιός αργότερα ή έστω και αν δημιουργήσει πρόβλημα, ότι το άτομο αυτό έχει ανοσία εναντίον νέας μόλυνσης. Δεν έχει ανοσία. Μπορεί να επαναμολυνθεί. Δεν δημιουργείται τίτλος αντισωμάτων ικανός να αποφύγει τη νέα μόλυνση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, με τον οποίο εμβολιασμό μπαίνει η πρωτεΐνη, η Ελένα, μέσα στην κυκλοφορία και δημιουργούνται τα αντισώματα. Ας μην μακρηγορήσω εδώ. Ουσιαστικά τι γίνεται όταν μπαίνει μέσα στο πυρήνα το DNA του ιού, διασπάται το κυκλικό DNA, διασπάται, ενσωματώνεται μέσα στο DNA του κυττάρου και αρχίζουν και εκφράζονται οι ε6 και ε7 πρωτεΐνες, οι οποίες, άκουσα προηγουμένως ότι στον καρκίνο της κύστης έχουμε τον τύπο του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος ο οποίος εκφράζεται και το P53. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και σας το λέω τώρα μόλις, ότι αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, υπάρχουν μάλιστα τελευταία δύο μεταναλύσεις, η μία από 26 εργασίες και η άλλη από 52 εργασίες, οι οποίες και οι δύο δείχνουν ένα odds ratio 2,13 στη μία και 1,80 τόσο στην άλλη, στη σχέτιση μεταξύ του HPV και του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Άρα, προφανώς όχι 100%, αλλά φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, ενός τύπου προφανώς, γιατί υπάρχουν και διάφοροι τύποι, και του HPV. Σας πληροφορώ ότι η διαδικασία καρκινογένεσης φαίνεται να είναι ίδια. Τι γίνεται δηλαδή, η ε6 είναι η πρωτεΐνη η οποία ουσιαστικά μπλοκάρει και αποδομεί το P53 και δεν αφήνει να γίνει αυτή η επιδιόρθωση του DNA και η ε7 βοηθάει στην φωσφοριλίωση του ρετινοπλαστώμα gene έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο μεταγραφικός παράγωνο ε2F, ο οποίος δίνει γένεση στην συνέχιση του κυταρικού κύκλου και έτσι έχουμε τα λεγόμενα αθανατοποιημένα κύτταρα. Αυτές οι δύο πρωτεΐνες λοιπόν του ιού και η ε6 και η ε7 ουσιαστικά θέτουν εκτός μάχης τους αμυντικούς μηχανισμούς του κυττάρου και έτσι το κύτταρο πλέον μένει εντός εισαγωγικών απροστάτευτο, συνεχίζει αενάως να πολλαπλασιάζεται και εκεί πάνω συσσωρεύονται μεταλλάξεις, τις οποίες πιθανόν να παίζει ρόλο και το κάπνισμα με τα μεταλλαξιογόνα στοιχεία του και καταλήγουμε στο να έχουμε έναν κλόνο κυταρικό, γιατί είναι μονοκλονικός ο όγκος, κλόνο κυταρικό ο οποίος εξελίσσεται. Άκουσα για την multifocal καρτινογένεση στην ουροδόχο κύστη. Είναι μονοκλονική η όγκη, δεν είναι της ουροδόχου κύστης αυτή. Απλώς είναι σε πολλαπλές αιστείες. Ναι. Ακριβώς. Συνήθως, ναι. Πάντως, ένα μικρό σχόλιο για αυτό. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο, μια και το διακόψαμε για αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι αρκετά παλιά αυτή η δουλειά. Πριν γίνει και η μεγάλη έξαρση, είχαμε κάνει στην Ελλάδα μια μελέτη για την ανίχνευση του ε6, της πρωτεΐνης ε6 σε όγκους της ουροδόχου κύστης, με πολύ κακά αποτελέσματα. Το θέμα είναι, δεν τις έχω διαβάσει αυτές τις μεταναλύσεις και δεν τις αμφισβητώ. Είναι εντελώς τελευταίες. Απλά και μόνο τη μοναδική σκέψη την οποία μπορώ να κάνω και είναι μια ερώτηση που θα είχα να σας κάνω μετά, είναι σε σχέση με τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί για την ανίχνευση του ιού, διότι αν θεωρήσουμε ότι η ανδρική ουρήθρα, αυτό θα μας το απαντήσετε αν υπάρχουν τα δεδομένα, αποτελεί δεξαμενή αναμόλυνσης για τον ιό, που ήταν ένα παλιό δόγμα για μας,
Υπήρξε η άποψη τότε, σας λέω, έχουν περάσει τουλάχιστον 15 χρόνια από τότε που κάναμε αυτή τη δουλειά, ότι ήταν στην κυριολεξία επιμόλυνση και όχι πραγματική μόλυνση των κυττάρων του ουροθυλίου από ιούς που μπορούσαν να ήταν στην ουρήθρα και να μην είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μεθοδολογικά προβλήματα ανίχνευσης, τα οποία δεν ξέρω, επειδή το έκλεισα σαν κεφάλαιο εγώ τότε στη ζωή μου επιστημονικά, δεν έχω ξανασχοληθεί, που ίσως να παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό, ναι, το πράγμα. Να απαντήσω τώρα άμεσα για να μην το αφήσουμε. Δεν έχω γνώσεις πάνω σε αυτό. Δεν θεωρείται ότι το ρεζερβουάρ είναι στον άντρα και μολύνει τη γυναίκα από αυτόν. Από ό,τι ξέρω, είναι τα δύο φύλλα το ίδιο πράγμα σε αυτή την υπόθεση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες σαφέστατα παίζουν ρόλο, αλλά πλέον έχουν ξεπεραστεί, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε τώρα τόσο κλασικές αποδεκτές και valid μεθόδους ανίχνευσης, και το κλασικό παράδειγμα πάνω στο θέμα αυτό είναι στο παράδειγμα της καρτινογένεσης από τον HPV στην περιοχή head and neck, στο κεφαλής τραχύλου. Εκεί λοιπόν στην αρχή τα ποσοστά που βρίσκανε να είναι συσχετιζόμενα ήταν στον έναν 0, στον άλλον 100. Και ήταν προφανές ότι εδώ πέρα κάτι. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως, που έχουν γίνει επισταμμένως οι μελέτες πάνω στην περιοχή του στόματος και των αμυγδαλών και του ρινοφάρυγα κλπ., τα ποσοστά συνεχώς ανεβαίνουν. Έχουν φτάσει σήμερα να είναι γύρω στο 40-50%. Και είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι υπάρχει ο καρκίνος της περιοχής αυτής του στόματος, ο οποίος είναι HPV related. Εγώ πιθανολογώ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει και για την ουροδόχο κύστη. Δεν ξέρω όμως τίποτα περισσότερο να πω πάνω στο θέμα αυτό. Εντάξει, το πώς δημιουργεί το κλόνος, τα είπαμε αυτά εδώ, έχουν σχέση περισσότερο με την... εδώ δεν θέλω να παραμείνω. Είναι λεπτομέρειες πάνω στην οδό καρκινογένεσης. Πραγματικά νομίζω ότι ξεπερνάει αυτή τη στιγμή το νόημα της σημερινής παρουσίασης. Κοιτάξτε εδώ απλώς το πώς κατεβαίνει ο ιός μέσα στο πλακώδες επιθήλιο. Υπάρχουν μερικές... δεν έχουμε χρόνο. Υπάρχουν μερικές παράμετροι οι οποίες παίζουν ρόλο. Δεν είναι δηλαδή... Ξέρετε, λέμε ότι με τη σεξουαλική επαφή διασπάται το επιθήλιο, το πλακώδες του τραχύλου ή και το κυλινδρικό και ανοίγει, βλέπετε το σχίσμα εδώ... Και ο ιός πάει, γιατί ο ιός πάει και βρίσκει τα κύτταρα της βασικής στιβάδος. Προφανώς δεν είναι η βαρύτητα που κάνει τον ιό και κατεβαίνει κάτω στα κύτταρα αυτά. Υπάρχουν χημειοτακτικοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο και βοηθούν στο να πάει ο ιός και να προσβάλλει τα κύτταρα της βασικής στιβάδας, όπου γίνεται η ιστορία αυτή και καταλήγει στον καρκίνο.